Πανόημητα. Τον καγκαρά γιατί το βάζετε μέσα. Άντε, άντε. Γιατί σε έπρεπε να έχεις πανόημητα. Το κόβουμε και μόλι μας. Καλωρίζουμε. Κράτησε 4 ευρώ. Ναι, ναι, έτσι μπράβο. Δεν με, συγχωρείτε, μου είπα, δεν με μεγάλη χαρά βρεθήκαμε σήμερα εδώ πέρα, στον Δήμο Ξυλοκάστρου Εροστίνης, για να παραδώσουμε στην κυκλοφορία τον κόμβο της Λυκοβοριάς. Και η χαρά μας οφείλεται ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο το οποίο έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις. Καταρχήν, απελευθερώνουμε και πλέον οι κάτοικοι της περιοχής εδώ πέρα δεν θα υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό είναι το πρώτο βασικό σε ό,τι αφορά τον κόμβο της Λυκοβοριάς. Το δεύτερο είναι ότι κατάφερε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέσα από αυτή την παρέμβαση να αναβαθμίσει και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με όλα τα συνοδά έργα που γίνανε, καθώς και με το τεχνικό της γέφυρας εδώ πέρα, υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους κατοίκους, καλύτερη ποιότητα ζωής με τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ που υπάρχουν στην περιοχή και με όλη αυτή την παρέμβασή μας. Θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για τον νομό Κορυφαίας, γιατί είναι ένας νομός ο οποίος έχει υποστεί πολύ ταλαιπωρία οι κάτοικοι εδώ πέρα, με τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπάρχουν και μέσα από το κομμάτι της παραχώρησης από τις Ολυμπίες Οδού. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, θα δώσει κάποιες πιστώσεις που θα φέρουμε και θα δημιουργήσουμε κάποια έργα αντιπλημμυρικού χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω και μια ιδιαίτερη μνήμα στους βουλευτές και στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Δήμα, για το συνεχή τους ενδιαφέρον εδώ πέρα για την περιοχή. Είμαστε στη συνεχή συνεργασία μαζί τους για να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για αυτή την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που επιτέλους παραδείται στην κυκλοφορία ο κόμβος Λυκοβοριάς. Θέλω να τονίσω πως αυτό είναι ένα έργο το οποίο ανήκει σε όλους μας. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή δημοτική αρχή και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, το ίδιο και η περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όχι μόνο αναβαθμίζεται η κυκλοφορία στην Δυτική Κορυνθία με το άνοιγμα του κόμβου της Λυκοβοριάς, μειώνονται οι χρόνοι για να πάει κανείς στον πύργο ή και σε άλλα ορεινά χωριά, αποσυμφορείται το ξυλόκαστρο από πολλά αυτοκίνητα. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο όλη η Δυτική Κορυνθία το ζητούσε και σε συνδυασμό με την έλευση του προαστιακού που ξεκινάει τα δρομολόγια από τη Δευτέρα από το Κιάτο για το Αίγιο, θεωρούμε ότι όλη η Δυτική Κορυνθία αναβαθμίζεται στο κομμάτι των επικοινωνιών και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καραγιάννη, για την παρουσία του και για το ενδιαφέρον τόσο το δικό του όσο και του Υπουργού από την πρώτη στιγμή που αναλάβανε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ένα συνολικό, ένα ολοκληρωμένο έργο για την περιοχή παραδίδεται στους κατοίκους της, οι οποίοι πραγματικά αξίζουν πάνω από όλους τα εύσημα, γιατί διεκδίκησαν με επιμονή και πέτυχαν πολλές φορές την ολοκλήρωση αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την προηγούμενη κυβέρνηση, την τωρινή κυβέρνηση, την προηγούμενη δημοτική αρχή, όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το πανέμορφο αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι πραγματικά με τη σωστή έννοια ότι η κυβέρνηση, η Δημοτική Αρχή, έχει συνέχεια και έχει συνέχεια για καλό. Θέλω να πω επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γενικό. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι για μας το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα του Δήμου μας, το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας, βρίσκεται πρώτο πυλόν. Θυμίζω για άλλη μια φορά ότι είμαστε ο Δήμος ο οποίος έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, 35 χιλιόμετρα, με τεράστια προβλήματα. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ σαν νέος δήμαρχος έχω βρει ανοιχτή πόρτα και κατανόηση στο Υπουργείο και ευελπιστούμε ότι θα λύσουμε πολλά από τα προβλήματα που μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, μήπως να θίξουμε και το θέμα της διάβρωσης, μια και αναφερθήκατε στα 35 χιλιόμετρα ακτογραμμής που είναι πάρα πολύ έντονο, κύριε Γενικέ. Το αντιμετωπίζουμε αυτό, όπως ξέρετε τρέχουν οι μελέτες. Το αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλώς ορίσουμε το Γενικό στη Λυκοβοριά μας. Ένα έργο σημαντικό για τη Λυκοβοριά και για τη Δυτική Κορινθία. Ένα έργο που αναβαθμίζει, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Υπουργέ, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Κύριοι βουλευτές, σας συντελέσανε πολύ ώστε να γίνει σήμερα τα γένεια αυτού του κόμβου. Θα ήθελα να πω και στον Γενικό ότι εμείς, σαν Περιφερειακή Αρχή, ο Παναγιώτης Ονίκας, έχουμε άμεσα 2.800.000 ευρώ για την διάβρωση των ακτών της περιοχής του Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Με ένα ακόμη έργο, δεν είναι τεράστιο, αλλά για την περιοχή όμως είναι σημαντικό. Διασυνδέει και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο με την παλαιά Εθνική Οδό στη θέση της Λυκοποριάς. Θέλω να τονίσω ότι έγινε η καλύτερη δυνατή, συνεκτιμώντας την τοπογραφία της περιοχής, λύση που πληρεί τους όρους ασφάλειας που είναι κρίσιμο κομμάτι στη χάραξη. Και για να ολοκληρωθεί η μελέτη η οποία τελικά εφαρμόστηκε, έγιναν πολλές τεχνικού χαρακτήρα συναντήσεις για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Συνεκτιμήθηκαν όλες οι προτάσεις γιατί υπήρχαν πολλές. Όμως στο τέλος θέλω να τονίσω ότι αυτή η οποία και κατασκευάστηκε είναι η πιο ασφαλής λύση και σαν κόμβος σε σχέση με την παλαιά Εθνική Οδό. Για τα χαρακτηριστικά της παλαιάς Εθνικής Οδού, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, ένας αναβαθμισμένος κόμβος που ήταν το ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Σε μια περιοχή που τα έχει όλα. Χαιρέματα, ήδη βρισκόμαστε εδώ, έγιναν διευθετήσεις για λόγους ασφάλειας, αλλά και για αθλητικούς χώρους που με αφορμή την κατασκευή και για λόγους ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και τέτοιες εγκαταστάσεις έγιναν. Γενικά αναβαθμίζει την περιοχή και νομίζω ότι προσθέτει σε θέματα ανάπτυξης, γιατί η ασφάλεια και η ταχύτητα είναι τελικά όφελος και των κοινωνιών αλλά και της εθνικής οικονομίας. Σε συνάρτηση και με τον προαστιακό, όπως αναφέρθηκε, που σε λίγες μέρες ξεκινά τα δρομολόγια του, άρα και οι οδικοί άξονες και οι σιδηροδρομικοί άξονες προαστιακοί ως συγκοινωνιακά μέσα αναβαθμίζουν την περιοχή, δίνοντας ταχύτητες, ποιότητα και ασφάλεια σε όλους μας. Προβλήματα πάντα υπάρχουν. Τα αντιπλημμυρικά τα γνωρίζει και ο Γενικός, ο κ. Καραγιάννης, που θέλω να τον ευχαριστήσω και με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία, συνεχή συνεργασία, όχι μόνο για τα οδικά, όχι μόνο για τον προαστιακό και για τη διάβρωση, αλλά και για τα αντιπλημμυρικά. Γνωρίζουμε ότι εξελίσσονται μελέτες από πλευράς παραχωρησιούχων του αυτοκινητόδρομου και πιστεύω ότι φτάνει η ώρα όπου θα ξεκινήσουν έργα λύσης προβλήματος και επικινδυνότητας που αφορούν σε αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις, γιατί έχουμε ζήσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Όπως και εδώ που βρισκόμαστε στην εκβολή, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη αλλά και κατασκευές για να αρθούν οι όποιες επικινδυνότητες, γιατί υπάρχουν σήμερα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω το Γενικό και ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστούμε. Κυρία Σούχουλη. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν. Σαφέστατα ταυτίζομαι όταν παραδίδεται ένα έργο. Είναι μία μέρα και γιορτής αλλά και απολογισμού όλων αυτών που προσπάθησαν για αυτό. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη πραγματικά να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα που βρίσκεται εδώ, τον Γιώργο του Καραγιάννη, γιατί από την πρώτη στιγμή είδε τα έργα που αφορούν την Κορινθία μας με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα και τελικά και αποτελεσματικότητα. Και να τον ευχαριστήσω και για κάτι ακόμα το οποίο τρέχει τώρα και σίγουρα ενδιαφέρει τους ανθρώπους της Κορινθίας μας, είναι οι αποζημιώσεις από τον Ζορμπά και έχουμε τη διαβεβαίωσή του ότι πραγματικά θα είναι η τελευταία υπογραφή, έτσι ώστε θα ξανακαταλήξει όλο αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών και τελικά και οι άνθρωποι μας που εδώ και δύο χρόνια, οι επιχειρήσεις μας που εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους, τελικά να φύγουν από όλον αυτόν τον αγώνα. Βρισκόμαστε μπροστά στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα πολύ κρίσιμο έργο για τη Λυκοποριά και τη Δυτική Κορινθία. Καλωσορίζουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε όλο τον νομό σε σχέση με τα έργα υποδομής, κάποιες από τις οποίες ολοκληρώνονται τώρα. Χαίρομαι που υπήρξε συνέχεια σε όλο αυτό που δημιουργήσαμε μέσα και από τις διεκδικήσεις των κατοίκων και του Δήμου και εγώ προσωπικά από το ρόλο μου, αλλά θέλω να αναφέρω και ονομαστικά
κάποιους ανθρώπους από το Υπουργείο, όπως ο κύριος Δημόπουλος, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο το προηγούμενο διάστημα, ούτως ώστε η μελέτη που υπήρχε να αναθεωρηθεί και να χρηματοδοτηθεί με 5 εκατομμύρια ευρώ για να περιλαμβάνει όλα τα αντιπλημμυρικά έργα που είδαμε, την αντιστήριξη της γέφυρας, την οδική ασφάλεια και ρύθμιση και την έξοδο, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε επισκέπτες και κατοίκους να τη χρησιμοποιούν. Και να πω ότι και ό,τι άλλο υπάρχει, κύριε Γενικέ, και το ξέρετε, θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα από την εταιρεία και πρέπει να πιέσουμε γι' αυτό. Για τη Λυκοποριά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αλλά συνολικά για την Κορινθία και τη Δυτική Κορινθία, διότι την καθιστά κόμβο και μαζί με τον προαστιακό και τα γήπεδα τα οποία υπάρχουν εδώ, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής περιοχής, δίνεται ευκαιρία να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες για να επιβιώσουν οι άνθρωποι εδώ και βέβαια θωρακίζουμε και για τα παιδιά μας ευρύτερα μια πολύ κρίσιμη και νευραλγική διάσταση της όλης Κορινθίας. Επομένως, κλείνω και λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιμένω. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάναμε υπέρβαση, συνεχίστηκε και ολοκληρώνεται και πρέπει όλα αυτά τα έργα να χρησιμοποιούνται για το κοινωνικό συμφέρον και όλες οι επιβαρύνσεις των πολιτών να πηγαίνουν για έργα κοινής ωφελίας. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω επίσης, και δεν πρέπει να το παραλείψω αυτό, την πολύ σημαντική συμβολή του Υπουργείου Υποδομών τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως του Γενικού Γραμματέα του Γιώργου Τουδέδε, ο οποίος σε πλήρη και άμεση συνεργασία μαζί μας λύσαμε όλα τα ζητήματα, αυξήσαμε τη χρηματοδότηση και ολοκληρώσαμε τα έργα στο νομό. Και τέλος, να πω ότι πλέον δημιουργείται μια εξαιρετική περιοχή στο μέσον Ξυλοκάστρου και Δερβενίου εδώ, όχι μόνο με τον κόμβο και την οδική σύνδεση, αλλά όπως είπα και πριν, με το γήπεδο, το οποίο εμείς υλοποιήσαμε με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη χρηματοδότηση που δώσαμε, και βέβαια με τον προαστιακό και όλες τις άλλες αντιπλημμυρικές και οδικές παρεμβάσεις που γίνονται. Ευχαριστώ και καλωρίζω το έργο στους κατοίκους. Μια αναφέρθηκα και εγώ με δύο λόγια ότι θα πρέπει όλος ο οδικός άξονας από την Αθήνα στην ουσία μέχρι και το τέλος της Κορινθίας να δει το Υπουργείο την εξέλιξη των υποδομών που χρειάζονται, των υποστηρικτικών, κυρίως των αντιπλημμυρικών. Είπε ο ίδιος ότι διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση και θα εξελιχθεί έργο προστασίας με αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, όπως επίσης μας διαβεβαίωσε αυτό που ξέραμε, ότι προχωράει η μελέτη της διάβρωσης του Κορινθιακού κόλπου που έχει ανατεθεί και είναι σε εξέλιξη. Εμείς σαν περιφέρεια προχωρήσαμε λίγο πιο γρήγορα, διαθέσαμε ήδη 2.800.000 ευρώ για την προστασία ιδιωτικών αλλά και δημοσίων και δημοτικών περιουσιών, οι οποίες τελικά κινδυνεύουν από αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς και θα έχουμε τα αναγκαία αποτελέσματα για το καλό της περιοχής μας, το καλό της Λυκοποριάς αλλά και ολόκληρης Κορινθίας.